Κύριε Ξενάκη, ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη καιρινή θέση. Αντιμετωπίζουν δεκάδες προβλήματα. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ τσακώνονται σε ξένο αχυρώνα, προσπαθώντας να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι θα τον σώσουν. Ο ελληνικός λαός όμως πρέπει να θυμηθεί από όλες τις κυβερνήσεις που υπήρξαν στην Ελλάδα αυτά τα τελευταία χρόνια και σε περιόδους καπιταλιστικής κρίσης, σε περιόδους καπιταλιστικής ανάκαμψης, σε περιόδους υγειονομικής κρίσης, τώρα με ιμπεριαλιστικό πόλεμο αναμένεται στην Ουκρανία, και να κάνουν ένα ταμείο. Σε κάθε περίπτωση, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτονται όχι σωτήρες, αλλά μάστορες στην κοροϊδία, στην παραπλάνηση και στις ψεύτικες ελπίδες. Και θα σας δώσω 2-3 παραδείγματα με βάση αυτά που σχολιάσατε. Και θα σας δώσω και απαντήσεις, αν θέλετε. Γιατί κάνανε και εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ ερωτήματα και κανείς δεν μπήκε στη διαδικασία να τα απαντήσει. Διαβάζω εδώ δήλωση στις 8 Δεκεμβρίου 2020 του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας για την ενέργεια. Ξέρουμε ποιος ήταν. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, έλεγε ο κύριος Υπουργός, να υπάρξουν ανατιμήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ για τα νοικοκυριά. 1,5 χρόνο μετά και πριν την έναρξη του πολέμου, η κατάσταση είναι τραγική. Τραγικότατη. Βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να προβλέψει την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Δεν καταλαβαίνει η μορφή, κύριε. Η μορφή δεν σας ακούω, κύριε. Καταρχάς, δεν σας ακούω τι λέτε. Η μορφή, λέω, είναι λοιπόν, ότι δεν προέβλεψε ο κ. Κασελάκης την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Αυτό είναι η μορφή. Λέω ότι είναι αλληλικρινής. Γιατί αυτό που πληρώνει μα ο ελληνικός αυτό που λέτε αλληλικρίνη είναι ακριβώς αυτό που σας λέω. Ότι το 2020 δεν προέβλεψε την παγκόσμια ενεργειακή κρίση του 2022. Αυτό λέτε. Για να καταλαβαίνω αυτοί που μας ακούνε. Αφήστε με να πω, θα σας πω ακριβώς. Ναι. Γιατί αυτό που πληρώνουμε δεν έχει καμία σχέση με την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Γιατί η αύξηση των τιμολογίων είχε ξεκίνησει από την επόμενη μέρα. Τι εννοεί. Και αυτό που πληρώνει ο ελληνικός λαός. Μπορεί να μην σας αρέσει αυτά που λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, να ακούσω αυτό, να καταλάβω. Αυτό που πληρώνει ο ελληνικός λαός δεν έχει να κάνει ούτε με την ενεργειακή κρίση, ούτε τίποτα. Έχει να κάνει με την απολιγνητοποίηση, την άρδην απολιγνητοποίηση που κάνετε, πρώτο. Δεύτερο, έχει να κάνει με τις πανάκριβες ΑΠΕ. Τρίτον, έχει να κάνει με το εμπόριο ρήπων. Τέταρτον, έχει να κάνει με, τη χρηματιστηρικό, με το ότι το ρεύμα πλέον μετά την απελευθέρωση που και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ εφάρμοσαν είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Αυτό πληρώνουμε. Και όποιος δεν το αναγνωρίζει, τι να πω, πρέπει να. Λέτε για πράγματα που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτά που είπατε δεν μπορεί να επικαλείται. Όχι. Κύριε Ρωμανέ, θα τελειώσει. Σε ένα κομμάτι είπε ψέματα. Σε αυτά που λέει αλήθεια ισχύουν σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως δεν μπορεί να επικαλείται ότι δεν ισχύει ότι είναι. Μην μιλάτε παράλληλα. Δεν κάνετε παράλληλα. Κύριε Νικολάου, σαν κυβέρνηση, διατήρησε όλα τα μέτρα που σήμερα επικαλείται ότι πρέπει να πάρθουν. Διατήρησε την εξίσωση του πετρελαίου κίνηση με το πετρελαίο θέρμανση. Διατήρησε τους πανάκριβους υψηλότατους φόρους, ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα, στην ενέργεια. Άρα λοιπόν, για τον κύριο Ρωμανό που λέει που θα τα βρουν τα λεφτά, σας πω εγώ που θα βρεθούν τα λεφτά. Ακούγα και τον κύριο Σταϊκούρα. Το ζήτημα για τις ελαφρύνσεις είναι ένα ζήτημα 250 εκατομμυρίων, όπως έλεγε για το επόμενο εξάμηνο. Μόνο 200 εκατομμύρια ευρώ έδωσαν επιδοτήσεις σε μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις όπως η Aegean. Άρα το θέμα είναι για ποιους υπάρχουν χρήματα. Μάλλον δεν υπάρχουν ξέρετε τα νούμερα. Για τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Είτε είναι της ενέργειας, είτε είναι των μεταφορών, από τα χρήματα δεν έχετε του λόγο να τα ξέρετε, Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αυτοί θα τα πάρουν. Και άμα θέλετε να σας πω και τα παραπάνω που ζητάει ο κύριος Ρωμανός, θα σας δώσω εγώ μερικές ιδέες. Γιατί οι εφοπλιστές, για παράδειγμα, έχουν εθελοντική φορολόγηση. Είναι ή δεν είναι ένα από τα δυναμικότερα τμήματα του ελληνικού κεφαλαίου. Γιατί δεν πάτε να τους φορολογήσετε. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα φύγουν εντελώς. Έτσι. Θα φύγουν εντελώς. Λοιπόν, δεν θα μείνει κανένας. Το κράτος υπάρχει. Αυτό λένε. Υπάρχει συνέχεια του κράτους. Το κράτος ρυθμίζει τα ζητήματα να πάρει μέτρα και να αποφασίσει ποιους θέλει να στηρίξει. Για μας είναι καθαρό. Είτε το κράτος και η κυβέρνηση είναι στο ΣΥΡΙΖΑ είτε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που εξυπηρετούνται δεν είναι η λαϊκή πλειοψηφία. Δεν είναι οι άνθρωποι που μείναν χωρίς μισθού στην πανδημία. Δεν είναι οι άνθρωποι που σήμερα χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας παίρνουν τον απαράδεκτο κατώτατο υποκατώτατο μισθό των 500 ευρώ. Μάλιστα. Και λοιπόν, αυτό είναι εμφανές από βάλατε θέματα. Είναι. Επιστρέφονται. Δεν ξέρω για ποιους τα εννοεί αυτά ο κύριος Ρωμανός. Για όσους λένε ψέματα. Εκτός, ξαναλέω, αν δεν είναι ψέματα και είναι άγνοια. Γιατί, δεν έχει απαντήσει αν ήταν ειλικρινές ή όχι το γεγονός ότι δεν θα ανέβουν τα τιμολόγια που διακήρυξε από την αρχή η κυβέρνηση. Α, ναι, αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το απαντήσω. Η πραγματικότητα είναι εξής. Επειδή συζητάμε το ενεργειακό, έχει η Ελλάδα δυνατότητες να αναπτύξει παραγωγή ενέργειας έτσι ώστε να καλύπτονται οι λαϊκές ανάγκες? Έχει.
Και έχει πολλά μέσα να αξιοποιήσει και μείγμα το οποίο μπορεί να το καθορίσει και η ίδια. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και λιγνητικές. Μα δεν πηγές, μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ο Λιμνίτς έχει τελειώσει. Πάρτε το απόφαση. Ελάτε στο σήμερα. Μην είστε κολλημένοι 40 χρόνια πίσω. Μπορεί και έχει τελειώσει ο λιγνίτης. Πληρώνουμε. Είναι πανάκριβος. Είναι αντιοικολογικός. Και πληρώνουμε και ένα κάρο πρόστιμα για τους ρήπους. Δηλαδή, τι θετικό έχει ο λιγνίτης. Επειδή φαίνεται ότι δεν ξέρετε. Ναι, για πείτε μου, επειδή δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζετε. Ναι. Δημιουργήθηκε και τελείωσε επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Μία ολοκένουργια μονάδα στην Πτολεμαϊδα, την οποία ακόμα δεν ξέρετε τι θα την κάνετε, γιατί την έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Με νέα τεχνολογία, με φίλτρα, με χαμηλές εκπομπές. Αυτό το οποίο πληρώνεται, και το πληρώνει και όλος ο ελληνικός λαός, είναι τα πρόστιμα τα οποία βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση επί της ουσίας, που εμείς δεν είμαστε υπέρ του λιγνίτη σαν κόμμα, αλλά λέμε το εξής απλό πράγμα. Ο λιγνίτης είναι ένα πρωινό δικό σου, είναι δικό σου φυσικός πόρος, δεν τον αγοράζεις. Άρα το κόστος είναι πολύ μικρότερο. Άρα μπορείς να το αξιοποιήσεις για να έχεις να μην βάσεις. Για να έχεις να μην βάσεις. Έτσι ώστε να μπορεί να έχει η λαϊκή οικογένεια ρεύμα για να ζεσταίνεται. Να μπορεί να έχει η βιομηχανία για τις παραγωγικές ανάγκες. Δηλαδή, συγγνώμη. Εμείς δεν υπερασπιζόμαστε. Εμείς λέμε το μείγμα να καθορίσετε με βάση τις λαϊκές ανάγκες. Άρα, συγγνώμη, μου λέτε ότι το λιγνίτη τον έχεις και τον παράγεις εσύ. Αλλά τον αέρα, το φως και ούτω καθεξής δεν τα έχεις και δεν τα παράγεις εσύ ως φορά. Δεν ακούτε τι σας λέω, κύριε Ρωμανέ. Είστε τόσο αγγελωμένος που δεν θέλετε να το καταλάβετε. Το θέμα είναι για ποιους γίνεται η παραγωγή της ενέργειας. Εσείς θέλετε η ενέργεια, το ρεύμα, να είναι ένα πανάκριβο εμπόρευμα. Όπως και αν παράγεται αυτό. Ακριβώς το αντίθετο σας λέω. Λέμε ότι πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό. Λέω, λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά μας. Λέω και λοιπόν ότι οι ΑΠΕ είναι πολύ πιο φθηνές και ότι ο στόχος είναι μέχρι το 2030 οι ΑΠΕ να καλύπτουν το 70% της κατανάλωσης στη χώρα. Ακούστε. Αυτό είναι. Μιλάμε για τον ήλιο, μιλάμε για τον αέρα, για τον άνεμο. Και αν είχαμε κινηθεί γρηγορότερα, αυτός ο στόχος θα μπορούσε να έχει έρθει και νωρίτερα και σήμερα να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση και πιο οχυρωμένοι σε αυτή την κρίση. Αυτό λέω τόση ώρα. Είναι πολύ εύκολο. Όσο για τα όρια και για το πότε και για τα λοιπά, υπάρχουν πάρα πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία καθορίζουν άλλα όρια για το πότε θα σταματήσουν τη λιγνητική παραγωγή. Δεν μας έβαλε κανείς το πιστόλι στον κρόταφο. Μα εμείς πληρώνουμε όμως ένα σκασμό λεφτά. Μπορώ να επανέλθω. Και δεν εκμεταλλευόμαστε τους φυσικούς πόρους. Μπορώ να επανέλθω, κύριε Νικολάου, σε εσάς θα απευθυνθώ. Μπορώ να ξανακάνω το ερώτημα που σας έκανα στην αρχή. Το απαντήσατε με έναν τρόπο. Θα ήθελα να μπορείτε να απαντήσετε λίγο πιο ευθέως, αν μπορείτε και θέλετε. Για το κομμάτι αυτό των πρώην εκλογών που έχει γίνει τόση συζήτηση πια, την παρακολουθείτε στο δημόσια σφαίρα. Εντάξει, δεν γίνεται κεντρικά, γιατί υπάρχει τεράστιο θέμα αυτή που συζητάει όλος ο πλανήτης και εμείς. Αλλά γίνεται μια παράπλευρη συζήτηση, η οποία είναι σε εφημερίδες πια, ακόμα και σε εφημερίδες οι οποίες πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία για πρόεδρες εκλογές. Σας ρωτάω λοιπόν να μου πείτε, αν εσείς συμφωνείτε ότι πρέπει να πάει ο τόπος σήμερα, άμεσα, σε πρόεδρες εκλογές, όπως. Δεν έχει σημασία το είπε ο κ. Τσίπρας. Λέω ότι είναι αυτή μια στη θέση. Αφήστε το ότι είπε ο κ. Τσίπρας. Ή αν πιστεύετε, το βγάζω στην άκρη. Ή αν πιστεύετε ότι επειδή ότι η συγκυρία η σημερινή ενδεχομένως θα είναι καλύτερο να την περάσουμε και να πάμε σε μια πιο ήρεμη κατάσταση, να μην έχουμε πόλεμο, για παράδειγμα, τέτοια έκταση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Για πέστε μας. Αυτό το οποίο έχει ανάγκη σήμερα ο ελληνικός λαός και οι εργαζόμενοι είναι κάποια πολύ συγκεκριμένα μέτρα και πράγματα για να παλέψουν. Ποια είναι αυτά? Είναι κατάργηση των φόρων στα καύσιμα και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Είναι αύξηση. Αντικατάσταση με τι? Με βάση τις συγκεκριμένα, αντικατάσταση ανάγκες, με τι? Συλλογικές συμβάσεις. Σας είπα και πριν, κύριε Ρωμανέ. Δεν μου είπατε τίποτα. Κάτι γενικού για τους εφοπλιστές λέγατε. Συγκεκριμένα. Πόσο χάνουμε από εκεί και από πού θα τα βρούμε? Να πληρώσετε και αυτά που χρωστάτε και εσείς και το ΠΑΣΟΚ και να δούμε πού θα τα βρούμε τα χρήματα. Λοιπόν, αυξήσεις των μισθών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, προστασία των εργασιακών ασφαλιστικών δικαιωμάτων, μέτρα στήριξης των συνταξιούχων των ανέργων. Χρειάζεται να πάρθουν μέτρα για τις κυρώσεις, τις οποίες θα τις πληρώσουν οι αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι που εφαρμόζονται στη Ρωσία. Και ποιος θα το κάνει? Όλα αυτό αυτά τα πράγματα, ναι, δεν μπορεί να τα κάνει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και είτε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι δεσμευμένη απέναντι στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, κύριε Νικολάου, αλλά είναι να είμαστε ρεαλιστές. Πολύ καλό timing για να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε το εξής. Πρώτον, στην παρούσα φάση αυτό που χρειάζεται, και κλείνω με αυτό, είναι ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι να οργανώσουν την πάλη τους, να δώσουν απάντηση για τα πιεστικά προβλήματά τους, απαιτώντας αυτά που είπαμε και στην απεργία που προγραμματίζεται για τις 6 του Απρίλη. Δεύτερον, κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές. Αναγκαστικά. Με ορίζοντα το 2023. Ο ελληνικός λαός έχει πλούσια εμπειρία. Ξέρετε, αυτό που θα χρειαστεί την επόμενη μέρα
είναι ένα ισχυρό ΚΚΕ, το οποίο μπορεί μάλιστα να επηρεάσει τις εξελίξεις προς όφελος του λαού και της εργατικής τάξης. Πάμε, κύριε Ρωμανέ, ερώτηση θα σας την κάνω, γιατί την κάναμε και στο παρασκευή. Στο διάλειμμα θέλω να πω, θα μην την ξανακάνουμε και τώρα και δημοσίως. Συγγνώμη, Σωτήρη. Ζητώ συγγνώμη. Κύριε Νικολάου, εμείς λέμε στην κυβέρνηση ότι αρκεί να πάρει μέτρα. Και εσείς λέτε κινητοποίηση 6 του Απρίλη και έχουμε 10 Μάρτη. Τώρα πρέπει να ακούτε και τι λέτε καμιά φορά κι εσείς. Αυτά τα δεν μπορεί να μην το ακούτε. Καταλαβαίνω το συμβολισμό, αλλά. Όχι, θα σας πω. Κανένα συμβολισμό δεν υπάρχει. Συμβολισμό είναι μόνο το εδώ και για τον κόσμο. Το ΚΚΕ, εκεί που συμμετέχει, στα σωματεία, στα συνδικάτα. Και πριν 10 μέρες ήταν στην κινητοποίηση αυτά τα ζητήματα. Κατέθεσαν πρόταση για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Υπάρχει μια ολόκληρη κλιμάκωση. Αυτή την περίοδο γίνονται κινητοποίησεις με επίκεντρο ενάντια στον εμπειριαλιστικό πόλεμο και υπάρχει και περίπτωση. Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ, να κλείσουμε με θέμα. Θα πάμε να διεκδικήσουμε με όρους.